και στο πρώτο λιμάνι της χώρας ο καθηγιασμός των υδάτων, αψηφώντας τις ζημιανές καιρικές συνθήκες και τα παγωμένα νερά του Σαρονικού. Μέλη της ομάδας υποβρυχίων καταδρομών του λιμενικού βούτυξαν στο λιμάνι για να πιάσουν το σταυρό. Στο μήνυμά του, ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τον Πειραιά ως σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας για τη νέα χρονιά, επισημένοντας πως και πάλι θα τα καταφέρουν οι Έλληνες με τη δύναμη που έχει δείξει ο ελληνικός λαός. Από εδώ, από τον Πειραιά μας, από το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου, θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας ότι θα τα καταφέρουμε. Σήμερα των Φώτων η ευχή που μας δώσανε και η δύναμη που πήραμε από την τελετή, ο αγιασμός των υδάτων, σήμερα μας γεμίζουν και πάλι αισιοδοξία και με δύναμη ότι θα τα καταφέρουμε. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά.